σε όλη τη χώρα αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του Φλεβάρη να έχουμε ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την υγεία, που είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα που μας έχουν καταδικάσει οι κυβερνήσεις. Διότι όποιος έχει λεφτά ζει, όποιος δεν λέει λεφτά να πληρώσει, θα πεθαίνει, συνάδελφοι. Και αυτή η δυσκολία θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί η κατεύθυνση και η προοπτική που έχουν είναι να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο, εάν δεν βάλουμε εμείς πράγμα σε αυτό το δρόμο. Εάν δεν βάλουμε εμείς συνταξιούχοι και αν δεν βάλει το εργατικό λαϊκό κίνημα έτσι όπως αγωνίζεται. Γιατί κινητοποιήσεις έχουν οι αγρότες, έχουμε εμείς, έχουν οι φοιτητές και φυσικά κινητοποιήσεις αγωνιστικές θα έχει και το εργατικό κίνημα που ρώτησε προηγούμενα ο Στέργος. Στις 28 Φλεβάρι έχει πανεργατική απεργία. Θα είμαστε μέσα, θα στηρίξουμε την απεργία. Στις 17 Απρίλη άλλη απεργία. Το εργατικό κίνημα που θα πορευτούμε μαζί, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Τα αιτήματα για την υγεία είναι πολύ καλά γραμμένα στα αιτήματά μας και στα αιτήματά μας δεν τα αναφέρω. Αλλά το βασικό μας ζήτημα είναι η υγεία να οικοδομηθεί πάνω σε ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και όχι να καταργηθεί κάθε δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα πάνω στην υγεία και σε όλα τα άλλα τα δικαιώματα τα οποία τα πληρώνουμε ακριβά που δεν έπρεπε να τα πληρώνουμε. Θα ήθελα να τελειώσω με το εξής ζήτημα που πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Τι λέτε, συνάδελφοι, μας φόρτωσαν την περίοδο της κρίσης, την περίοδο του κορονοϊού, την περίοδο της ύφεσης. Τι λέτε τώρα, έχουν σταματήσει που επικαλούνται την ανάπτυξη? Δεν έχουν σταματήσει. Όλα αυτά ήταν προσχήματα. Όλα αυτά αυτοί τα δημιούργησαν. Και την κρίση αυτή τη δημιούργησαν. Διότι μπούκωσαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι με κέρδη και υπερκέρδη και δεν έβρισκαν διέξοδο στην αγορά για επενδύσεις. Και ο άλλος που μαζεύει τα κέρδη δεν είναι να φάει, όπως λένε ορισμένοι, τι θα τα κάνει. Αυτός που μαζεύει τα κέρδη θέλει να τα επενδύσει, να βγάλει καινούργια γρήγορα. Αλλά βλέπετε η αγορά και ο διαγωνισμός δεν το επιτρέπει και τότε έρχεται η κρίση. Και αφού έρχεται η κρίση, ορμάνε στα δικά μας χρήματα. Και λέει δυσκολίες και προβλήματα, ανοίξε τα ταμεία, μας άρπαξαν τα αποθεματικά μας, μας παίρνουν τις συντάξεις μας και όλα εκείνα. Σταμάτησαν, δεν σταμάτησαν. Τι έχουν σκοπό, θέλω να τελειώσω με αυτό. Σκοπός τους είναι, συνάδελφοι, να μειώσουν παραπέρα αυτό που λέμε το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος. Έτσι ονομάζουν, ας πούμε, τα δικαιώματά μας. Πώς θα γίνει αυτό? Συζητάνε πως οι αυξήσεις που δίνονται θα είναι αυξήσεις εντός εισαγωγικών, κάτω από την ακρίβεια και από τον πληθωρισμό. Δηλαδή, που σιγά σιγά αυτός που θα πληρώνει να πληρώνει περισσότερα. Σκέφτονται να δώσουν αυξήσεις. Δεν τους βγαίνει, γιατί άμα δώσουν αυξήσεις δεν υπάρχει χρήμα για επενδύσεις. Σκέφτονται να μην δώσουν αυξήσεις. Να δείτε πού είναι το σύστημα. Πέφτει η λαϊκή κατανάλωση. Είναι σαν τα αυγό στα δύο λιθάρια. Λύση δεν μπορούν να δώσουν. Λύση θα δώσουν οι εργαζόμενοι όταν πραγματικά παλέψουν για να πάρουν εκείνο που πραγματικά τους ανήκει. Τι σκέφτονται τώρα για το ασφαλιστικό? Σκέφτονται ότι πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του κράτους προς το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. Σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα το ελληνικό κράτος από τον προϋπολογισμό δίνει 15% για την κοινωνική ασφάλιση, για το μέρος εκείνο που λέγεται εθνική σύνταξη, δηλαδή, που δίνει μόνο αυτό. Λοιπόν, γιατί εμείς πληρώνουμε και φορολογία, δεν είναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό θέλουν να το φτάσουν στο 10%. Πώς θα το φτάσουν στο 10%? Με μειωμένες τις συντάξεις μας παραπέρα και με αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Σκέφτονται να το πάμε στα 74 χρόνια μετά το 2026. Εμείς μπορούμε να τους φράξουμε τον δρόμο. Και το λέω για μια ακόμη φορά, θα τους φράξουμε τον δρόμο εάν τα σωματεία μας,
πάρουν τις πρωτοβουλίες όλες εκείνες που χρειάζονται, δυναμώσουν τη δουλειά τους, τάσει η δουλειά μας παντού, ενημερώσουμε τον κόσμο να γνωρίζει αυτά τα προβλήματα, να ξέρει πολύ καλά τι γίνεται, γιατί είναι πολύ καλοθελητές. Μόνο αν δείτε τον τύπο, καθημερινά μοιράζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για τους συνταξιούχους. Πήρε κανείς αύξηση όλο αυτό το διάστημα και μόλις πήρε μια μικρούλα αύξηση, πραγματικά αυτή σε σχέση με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό δεν φτάνει ούτε για να την μελετήσει. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση δίνουμε τη μάχη και θα τη συνεχίσουμε.